αύξηση της ανεργίας στην Κρήτη, έχουν εκτοξευθεί τα ποσοστά μέσα σε μια περίοδο πανδημίας. Καμπανάκι από το εργατικό κέντρο Ηρακλείου. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Στέλιο Βοριά. Κύριε Βοριά, να σας καλησπερίσω. Τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Καμπανάκι λοιπόν από το εργατικό κέντρο και στείλατε και μια επιστολή σε κάποιους δήμους, σωστά? Σωστά. Σωστά κύριε Παναγιωτόπουλε. Μετά από 27 ολόκληρα χρόνια, η Κρήτη έχει φτάσει ακόμα και με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ στην πρώτη θέση ανεργίας, ό,τι και αυτό και συνεπάγεται. Κανείς δεν μπορούσε να το φανταστεί. Ακόμη και στα μνημονιακά χρόνια είχαμε τον τουρισμό, είχαμε τον πυρήνα της απασχόλησης. Δυστυχώς με την πανδημία επλήγει ο πυρήνας που είπα προηγουμένως, με αποτέλεσμα η ανεργία να εκτοξευθεί απότομα. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξαναπεί και από το κανάλι σας επανειλημμένα ότι το χειμώνα που διανύουμε θα είναι πολύ δύσκολος για πολλά νοικοκυριά, ακόμη και να ανταπεκριθούν και στα αυτονόητα και στα απαραίτητα για να μπορεί να σταθεί ένα νοικοκυριό. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο έχουμε απευθύνει σε μια επιστολή σήμερα και στους τρεις δήμους που σχετίζονται με τον τουρισμό, αυτή του Μαλεβιζίου, του Ηρακλείου και της Χερσονήσου, να ακολουθήσουν το βήμα του Δήμου Ρόδου, όπου εκεί πέρα πήρε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει με ένα εφάπαξ ποσό όλους αυτούς τους ανθρώπους που από την αρχή της οικονομικής κρίσης δεν έχουν στηριχθεί ούτε ένα ευρώ. Και είναι πολλοί εργαζόμενοι, είτε στα αεροδρόμια, είτε στα rent-a-car, είτε σε mini market που εργαζόταν σε ξενοδοχεία, είτε κάποιοι ανθρώποι που έπαψε η επιχείρησή τους, ακούστε και το παράξενο, να θεωρείται ως εποχιακή λόγω της πρόσληψης και αναστολής που τους κρατήσανε, και μια σειρά δηλαδή ανθρώπων που πραγματικά θα περάσουν πολύ δύσκολα τις γιορτές και το επόμενο διάστημα. Καλούμε λοιπόν τους Δήμους, θα υπάρξει μια επαφή και με τους Δημάρχους από Δευτέρα, έτσι ώστε να υπάρξει μια μέρημνα και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Και δεν σας κρύβουμε ότι θα βοηθηθούμε αν χρειαστεί και στο δευτεροβάθμιο βαθμό στην περιφέρεια, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε τις πιέσεις προς την πολιτεία για την κάλυψη όλων των ανθρώπων αυτών, να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, πρέπει να στηριχθούν ιδιαίτερα από την πολιτεία. Χτες μάλιστα έγινε μια σχετική επερώτηση στον Υπουργό Εργασίας από το ΚΙΝΑΛ, όπου εκεί πέρα εκτέθηκαν πραγματικά όλες οι θέσεις αυτές που έχουν πει και έχουμε επαναλάβει και στο παρελθόν, και ο Υπουργός για άλλη μια φορά δεν απαντάει, απέναντίας ισχυρίζεται ότι όλοι έχουν στηριχτεί και πραγματικά νιώθουμε ότι δεν έχει επαφή. Κύριε Βοριά, αναφορικά με τα επιδόματα μέσω ΑΕΔ υπάρχει κάποια καθυστέρηση? Και εκεί έχουμε μια καθυστέρηση καταβολής και των επιδομάτων αλλά και της καταβολής των 534 ευρώ του Οκτωβρίου, και καταλαβαίνετε ότι έχουμε φτάσει Δεκέμβρη και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει χρήματα. Ακόμη και οι άνθρωποι του τουρισμού, έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες από εργαζομένους του τουρισμού που μπήκαν νομίζω τον Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχουν δει. Και ακόμα έχουν καταθέσει τα χαρτιά το Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχουν μπει τα χρήματα στο λογαριασμό. Υπάρχει ενημέρωση πάνω σε αυτό? Ναι, ότι είναι διαδικαστικό θέμα. Υπήρξε λέει υπερφόρτωση του δικτύου, υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις, τις κοιτάνε και καθένας λέει με τη σειρά του θα μπει. Ωστόσο, αυτή η σειρά καθυστερεί, έχουν περάσει αρκετές ημέρες. Οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνετε ότι πρέπει να περάσουν τις γιορτές τους να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους. Όλοι καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και δεν σταματάμε, παράλληλα γίνονται και άλλες προσπάθειες. Σήμερα έβγαλε ένα δελτίο τύπου και ο Υπουργός Τουρισμού, μετά από παρέμβαση και των Εργατικών Κέντρων Κρήτης Ρόδου και των Σωματείων της Δύναμής του, όπου ουσιαστικά διπλασιάζονται και οι συμμετέχοντες στα προγράμματα μετακπαίδευσης. Κάτι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους ανέργους τώρα στον τουρισμό, γιατί με το να παρακολουθήσουν αυτά τα σεμινάρια και λαμβάνουν και ένα ποσό μηνιαίως, αλλά επίσης παίρνουν και συνεργασία. Μάλιστα. Τους μετά αφού τελειώσουν. Κύριε Βοριά, 10% αύξηση. Είχαμε και τη θετική εξέλιξη με πολλούς νέους οι οποίοι έχουν στα χέρια τους κάρτα του ΑΕΔ και μπορούν να δουλέψουν ως εργάτες γης, χωρίς να χάσουν την κάρτα τους. Ωστόσο, κύριε Παναγιωτόπουλο, μια αλγινή εντύπωση μας κάνει ότι χρειάστηκε μετά από μια σειρά παρεμβάσεων μας να περάσουν 5 ολόκληρες μήνες για να εφαρμοστεί ένας νόμος που έχει ψηφιστεί ουσιαστικά από τις αρχές του περασμένου Ιούνιου.
Παρόλα αυτά, βγήκε προχθές η εγκύκλειος που πραγματικά μπορούν να ασχοληθούν όλοι που λαμβάνουν το Ταμείο Ανεργίας ή έχουν κάρτα ανεργίας στον πρωτογενή τομέα μέχρι 70 ημερομίσθια, ενώ παράλληλα να παίρνουν, κατέχουν και την κάρτα αλλά να παίρνουν και το οποιοδήποτε επίδομα ανεργίας. Αυτό αφορά όλους τους ανέργους, όχι μόνο τους εποχιακούς, και δίνει μια λύση και στον πρωτογενή τομέα, γιατί είναι και μια προσπάθεια, θα έλεγα, μαζί και με τον Πρίαμο τον Ιερονυμάκη από το, Σύλλογο των Αμπελουργών. Παραγωγών, ναι, 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 και Αμπελουργών. Και πραγματικά αυτό δεν βολεύει μόνο την απασχόληση και τους παραγωγούς, αλλά και την εθνική οικονομία, γιατί αυτά τα χρήματα θα μείνουν, θα φορολογηθούν. Σωστά, θα κύριε Βοριά, τελευταία ερώτηση. Ποιος κλάδος πλήττεται περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, πιστεύετε? Έχετε επαφή, γνωρίζετε εργαζομένους, μιλάτε καθημερινά? Ο κλάδος που πλήττεται είναι ο επισιτισμός, τουρισμός. Είναι αυτός ο κλάδος που ήταν η καρδιά της απασχόλησης και αυτός έχει πληγεί περισσότερο. Η οικοδομή. Πρέπει, κοιτάξτε να δείτε, τα σημάδια της οικοδομής που έχουμε εμείς σε επίπεδο Ηρακλείου, ναι, είναι ότι η απασχόληση εξακολουθεί να είναι, γιατί τρέχουν κάποια προγράμματα, είτε το ξεκονομώ, είτε κάποιοι άνθρωποι κάνουν κάποιες συντηρήσεις. Σίγουρα υπάρχουν και εκεί τα προβλήματα, αλλά όχι σε κάποιους άλλους κλάδους, ειδικά κλάδοι που είναι, θα έλεγα, περιφέρονται γύρω από τον τουρισμό. Μην ξεχνάμε, όπως είπα προηγουμένως, υπάρχουν εργαζόμενοι είτε στο αεροδρόμιο, είτε στα ρεντεκάρ, είτε σε μια σειρά τέτοιου είδους επιχειρήσεων, που και αυτοί πραγματικά πλήττονται, όπως και ο επισιτισμός. Αλλά δυστυχώς στην Κρήτη, λόγω της μονοκαλλιέργειας, όλη ο πυρήνας γενικά της οικονομίας της Κρήτης ήταν ο τουρισμός. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό υπάρχει παρενέργεια σε όλους. Αλλά σίγουρα όχι όμως σαν τον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού. Κύριε Βοριά, να σε ευχαριστήσω. Πολύ καλό απόγευμα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ να είστε καλά.